από την 82η έκθεση Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι. Στο περίπτερο 15 μπορείτε να μας βρείτε. Αν επισκεφτείτε την έκθεση, που σας προτείνω να το κάνετε, σήμερα νομίζω θα μας τα πει αργότερα και ο συνάδελφος ο Χρήστος Γιασκουλίδης, θα έχουμε Μακρόπουλο και άλλα ωραία σήμερα και γονίδι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, έχετε πολλούς λόγους να επισκεφτείτε την έκθεση. Τώρα πάμε όμως να συνεχίσουμε με την πολιτική επικαιρότητα και θα κάνουμε ένα άνοιγμα στο κέντρο, κυρίες και κύριοι, καθώς μαζί μας είναι ο πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της κίνησης Προοδευτικοί Πολίτες για την Ανάπτυξη Κεντρικής Μακεδονίας, ο Γιάννης Μακριώτης. Κύριε Μακριώτη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, να είστε καλά. Από την καρδιά της πόλης μας. Από την καρδιά της πόλης, ο κύριος Μακριώτης, που πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πολυγραφότατος, δηλαδή δεν πέφτει τίποτα κάτω. Μου κάνει εντύπωση ότι σας ξέρω πολλά χρόνια, κύριε Μακριώτη, ότι δεν αφήνεται τίποτα σχολίαστο. Όχι μόνο τα αυτά που τα σχολιάζουν όλοι, δηλαδή η έλευση του Πρωθυπουργού κλπ. Αλλά και το παραμικρό που θα δείτε, κάνετε την ανάρτησή σας. Ενώ πάντα πολιτικά. Πάντα πολιτικά. Όχι προσωπικά, όχι, και όχι, καθόλου κουτσομπολιό. Καθόλου. Λοιπόν, θέλω λοιπόν ένα πρώτο σχόλιο για το θέμα που από χθες μονοπόλησε την επικαιρότητα, το θέμα της Eldorado Gold. Έτσι, μια τοποθέτηση. Ναι, ήμουν στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο όταν το 2011 ψηφίσαμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ήταν μια πάρα πολύ ολοκληρωμένη και αυστηρή μελέτη. Γι' αυτό και εγκρίθηκε αμέσως και από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει αντέξει σε 18 προσφυγές από κατοίκους και φορείς στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η μελέτη είναι ολοκληρωμένη, είναι σύγχρονη. Το παραδέχθηκε σήμερα από ό,τι άκουσε ο κ. Σταθάκης, λέγοντας ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα, μπορεί να γίνει η εξόρυξη, υπάρχουν νέες τεχνολογίες οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν. Αυτό ακριβώς θα πω και εγώ. Και τι αρνείται η εταιρεία να τις εφαρμόσει, όχι, δηλαδή. Όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι αυτό το θέμα. Άκουσα τον κύριο Μανιάτη το πρωί, τον Γιάννη Μανιάτη, είναι και υποψήφιος για την παράταξη, για την ηγεσία της, ο οποίος ήταν ο τελευταίος υπουργός ΙΠΚ και στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και το γνωρίζει το θέμα καλά. Να λέει σε τηλεοπτικό κανάλι ότι οι υπηρεσίες του ΙΠΚ έχουν εγκρίνει τις μελέτες που έχει καταθέσει η εταιρεία. Η πολιτική ηγεσία του ΙΠΚ δεν τις εγκρίνει. Με ποιο κριτήριο? Όλοι θεωρούν ότι είναι πολιτικό. Αφορά τις εσωκομματικές ισορροπίες του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούν ότι θα πέσει η κυβέρνηση εάν η επένδυση αυτή κάνει ένα βήμα ακόμα μπροστά. Άλλωστε φάνηκε αυτό και από τις διάφορες αναρτήσεις και δηλώσεις βουλευτών, αλλά και στενών συνεργατών, συνεργατών του Πρωθυπουργού. Συνεπώς, αυτό που μπορώ εγώ να εκτιμήσω και με την εμπειρία και τη γνώση που έχω, αυτό που χρειάζεται είναι ο έλεγχος εφαρμογής της μελέτης από την πλευρά της πολιτείας. Στο νόμο του 11 που ψηφίσαμε στη Βουλή, μαζί με την έγκριση της μελέτης, είχαμε ψηφίσει και τη συγκρότηση ενός φορέα, ο οποίος θα υποπτεύεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση, την πρώην κρατική περιφέρεια δηλαδή, Κεντρικής Μακεδονίας. Ένας φορέας με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ο οποίος θα παρακολουθούσε την εφαρμογή ακριβώς αυτής της μελέτης. Αυτός ο φορέας δεν έχει συγκροτηθεί. Έτσι λοιπόν το βάρος πέφτει στις υπηρεσίες του ΙΠΚ, οι οποίες όμως, όπως είπα και προηγουμένως, άκουσα τον κύριο Μανιάτη να λέει ότι έχουν εγκρίνει και η πολιτική ηγεσία δεν συμφωνεί και με βάση τη σύμβαση θέλει να της παραπέμπει στη διαιτησία. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ χρόνο. Στη διαιτησία παραπέμπεις κάτι όταν διαφωνείς. Εδώ η διαφωνία φαίνεται ότι δεν υπάρχει, άρα είναι καθαρά πολιτικό. Τώρα, πώς μια πολιτική διαφωνία. Μια πολιτική διαφωνία στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Τι πρόβλεψη μπορείτε να κάνετε, υπάρχει περίπτωση να, τώρα με την πίεση αυτή και με, τον διεθνή τύπο που ουσιαστικά μιλάει για λάθος κίνηση, που δεν δείχνει επενδυτική πρόσκληση, που απίθυνε και ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο διάστημα αξιοποίησε ακριβώς και τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης για να περάσει ένα μήνυμα, και είναι καλό και σωστό αυτό το μήνυμα, ότι πλέον αλλάξαμε σελίδα και θέλουμε επενδύσεις. Επειδή όμως αυτή η επένδυση γίνεται από ένα φαν στο οποίο συμμετέχουν πάρα πολλοί διεθνείς επενδυτές, επικεφαλής βεβαίως είναι η καναδική εταιρεία, εξειδικευμένη στον χώρο εξόρυξης και επεξεργασίας χρυσού, αλλά είναι πάρα πολύ φαν, πάρα πολλά φαν επενδυτικά, τα οποία διασπείρουν αυτή την είδηση παγκόσμια. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτή την αρνητική εισρωή ειδήσεων από τα διεθνή μίντια. Αυτό επηρεάζει αμέσως το επενδυτικό ενδιαφέρον και καταδεικνύει κατά κάποιο τρόπο ότι σε τούτη τη χώρα τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν υπάρξει γι' αυτό πολιτική λέω, βούληση. Προβλέπετε ότι μπορεί να υπάρξει αναστροφή του κλίματος και να κάνει πίσω κυβέρνηση? Πολλοί λένε να κάνει μια κολοτούμπα. Ναι, το ίδιο θέμα υπήρξε και πέρυσι, αν θυμάστε. Πάλι παραμονές έκθεσης, πάλι τα ίδια γεγονότα. Τότε άλλαξε με αλλαγή υπουργού. Άλλαξε τον κύριο Σκουρλέτη, τον λιγότερο σκληρό από τον κύριο Λαφαζάνη, και έβαλε τον κύριο Σταθάκη. Ο κύριος Σταθάκης πράγματι έτρεξε τα θέματα. Φαίνεται και από τη σημερινή του δήλωση ότι είναι ενοχλημένος που δεν προχωρά
Φαίνεται δηλαδή ότι κινείται πιο κοντά, αυτή είναι δική μου εκτίμηση, προς την πλευρά της εταιρείας. Ότι έχει δίκιο η εταιρεία. Ότι η ηγεσία του ΙΠΚ πρέπει να πει αν αποδέχεται τις εισηγήσεις των υπηρεσιών της όσον αφορά τις μελέτες που κατέθεσε η εταιρεία. Ναι. Αν τις απορρίπτει, τότε θα πας διαιτησία. Χωρίς να τις απορρίψει, ζητάει να πας διαιτησία. Λοιπόν, αυτό το άνοιγμα της κουβέντας. Άρα λοιπόν είναι καθαρά πολιτικό και θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Θα δει τη συνοχή της κυβέρνησής του και ανάλογα ποιες είναι και οι επιλογές του, ποια είναι η στρατηγική του, θα ζυγίσει το κόστος και το όφελος για το κόμμα. Και αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το αρνητικό. Ναι. Εάν δεν δούμε τη χώρα και την ανάπτυξη πέρα από κόμματα και πέρα από πρόσωπα, για την ίδια τη χώρα και την κοινωνία, νομίζω ότι θα κάνουμε μεγάλα. Άρα λέω ναι στην επένδυση, αυστηρός έλεγχος. Και αυτό που δεν έκανε η πολιτεία μέχρι τώρα, να συγκροτήσει το φορέα στην αποκεντρωμένη διοίκηση κεντρικής μεγέθυνσης, είναι μέγα λάθος. Πρέπει να συγκροτηθεί ο φορέας για να ελέγχεται αυστηρά η εταιρεία στην εφαρμογή. Κύριε Μαγκριώτη, με βάση αυτό ακριβώς το οποίο είπατε, δηλαδή ότι ο κύριος Σταθάκης μπορεί να είναι πιο κοντά, αλλά πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι μακριά από μια τέτοια επένδυση, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό που λένε πολλοί, ότι γενικώς ο ΣΥΡΙΖΑ στον πυρήνα του είναι κατά των επενδύσεων των ιδιωτικών, κατά των ιδιωτικοποιήσεων, ασχέτως με το τι τελικά προκρίνει και τι τελικά προχωράει. Έθεσε ένα θέμα ιδεολογικής τοποθέτησης πολιτικής με δεξιά και αριστερά ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση. Και εσείς σε άρθρο σας γράψατε ότι ΔΕΘ είναι πάντα ευκαιρία για υποσχέσεις και φιέστες. Επιβεβαιωθήκατε. Ήταν πάντα. Αυτή τη φορά ακόμη περισσότερο. Περισσότερο, λέτε. Βεβαίως, οφείλω δεν να... υποσχέθηκε πολλά φορά. Σχεδόν τίποτα θα έλεγα. Τα έχει υποσχεθεί το προηγούμενο 15ήμερο. Δύο σιδηροδρομικές Εγνατίες. Μία από την Άγκυρα και μία από τη Βάρνα. Θα κατεβάσει το Δούναβι και από τη Μαύρη Θάλασσα και από τον Αξιό. Όλα αυτά. Με τη βοήθεια της Κίνας. Γιατί διάβασα και αυτό το. Ακριβώς. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει και να θέλει η Κίνα δεν μπορεί. Διότι δεν μπορεί να επενδύσει σε υποδομές, πέραν το ότι δεν επενδύουν γιατί είναι ακριβές και βαριές υποδομές. Για σας να καταλάβετε, 5 χιλιόμετρα σε ένα δύσκολο μέρος διπλής συνδρομικής ηλεκτροκίνητης κάνει όσο επένδυση στην Κόσκο στον Πειραιά. Με αυτή την έννοια δηλαδή δεν συγκρίνονται τα κόστη στην επένδυση στα συνδρομικά δίκτυα, τα σύγχρονα συνδρομικά δίκτυα πάντα. Διπλών γραμμών ηλεκτροκίνητων ασφαλή με 200 χιλιόμετρα ταχύτητα, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, σε σχέση με το παρελθόν. Άρα λοιπόν καμία χώρα δεν επενδύει στα δίκτυα, γι' αυτό και σε εμάς η ιταλική εταιρεία, η οποία πήρε την Trenosé, πήρε μόνο την υπηρεσία. Όπως και κάθε εταιρεία, επειδή έχουν απελευθερωθεί οι συνδρομικές υπηρεσίες, μπορεί η κάθε εταιρεία συνδρομική της Ευρώπης να νοικιάσει συνδρομικό δίκτυο στη χώρα και να έχει τις δικές υπηρεσίες. Είναι ακριβώς όπως οι αεροπορικές. Κάθε μια μπορεί πλέον να έχει τα δικά της αεροπορικά, ναι, δρομολόγια. Είναι απελευθερωμένο, δεν υπάρχει το παλιό μονοπόλιο στις Ολυμπιακές. Έτσι είναι και στο σιδηρόδρομο. Με αυτή την έννοια, καμία χώρα δεν επενδύει στις υποδομές που είναι πανάκριβες. Επενδύει όμως στη συνέχεια στις υπηρεσίες. Η επένδυση στο λιμάνι είναι πολύ φθηνή και πολύ αποδοτική. Είναι ακριβώς το αντίθετο όσον αφορά τις σιδηροδρομικές υποδομές. Άρα δεν μπορεί να προσδοκά. Και γιατί θεσμικά δεν μπορεί μέσα σε χώρα την Ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γιατί είναι πανάκριβη μια τέτοια επένδυση. Παρ' όλα αυτά, το προηγούμενο 15ήμερο ο Τσίπρας, όπως είδατε, με τον κύριο Γκυλντιρίμ στην Αθήνα, το Μάιο, υπέγραψαν μνημόνιο για μια συνδρομική Εγνατία που θα έρχεται από την Περσία, από την Άπο Ανατολή, θα περνάει από την Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη, θα πηγαίνει στην Οικουμενίτσα. Με τον κύριο Μπορίσο Προστέ στην Καβάλα υπέγραψε μια άλλη συνδρομική Εγνατία, η οποία θα έρχεται από τη Βάρνα, θα κατεβάζει το Δούναβι στη Θεσσαλονίκη. Και πριν τρεις μήνες, με τον Πρωθυπουργό της Σερβίας στο Βελιγράδι, υπέγραψε ένα άλλο μνημόνιο να κατεβάζει το Δούναβι. Είναι άλλα τα σοβαρά προβλήματα τώρα που έχουμε. Θέλω να πω ότι οι φιέστες έγιναν. Ετοιμάζονταν και φιέστες για την παραχώρηση του στρατοπέδου Παύλου Μελά, όπως και την έναρξη, όπως το λένε, της παραχώρησης του Κόδρα. Τα ακύρωσαν, όπως ακριβώς υπενήσωμε, μετά το πατατράκ που πάθανε, ότι ήταν παράνομη η παραχώρηση έτσι όπως έγινε του Παύλου Μελά και πρέπει να ψηφίσουν τροπολογία στη Βουλή. Και αυτή όμως είναι αντισταγματική η τροπολογία που θέλουν να ψηφίσουν στη Βουλή. Και γι' αυτό ακύρωσαν και αυτές τις δύο φιέστες. Ναι, στο διατάφτα όμως δεν υποσχέθηκε πολλά, παρά μόνο το πιο σοβαρό που υποσχέθηκε είναι ότι του χρόνου θα μιλάμε έξω από τα μνημόνια. Ναι. Εδώ βέβαια υπάρχει ένας αντίλογος που λέει ότι μόλις βγούμε από το μνημόνιο δεν θα αντέξουμε και θα πρέπει να μπούμε σε άλλο. Δεν ξέρω να συμφωνείτε. Ναι, συμφωνώ απολύτως μαζί. Απλώς η παρουσία του στη ΔΕΘ ήταν ενσωματωμένη σε ένα επικοινωνικό μπαράζ 15-20 ημερών που ξεκίνησε από τα τρίτα εγγένεια της Ιόνιας οδού, το αυτοκινητόδρομο, τα τρίτα εγγένεια, και συνεχίστηκε όπως είπα με αυτά που περιέγραψα προηγουμένως. Περικόπησε μερικές φιέστες για τους λόγους που είπαμε προηγουμένως. Ναι. Τώρα, το τελευταίο που θέλω να πω, ότι η μεγάλη υπόσχεση για την ανάπτυξη. Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και δεν θα σταθώ μόνο στην Eldorado Gold και όλο αυτό το πίσω μπρος, το οποίο στέλνει ένα πολύ αρνητικό μήνυμα και δείχνει, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, δεν υπάρχει μια απάντηση άσπρο-μαύρο, είναι υπέρ ή κατά. Αν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το 2015 ήταν κατά και του ΝΑΤΟ, κατά και της ΕΟΚ, κατά όλων.
Τώρα ακούς πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι εμείς είμαστε υπέρ και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσαρμογή είναι ταχύτατη. Έχουν κάνει μια στροφή στο ρεαλισμό, okay, δεν θα έλεγα είναι στροφή, εγώ. Η προσαρμογή είναι ταχύτατη. Παρ' όλα αυτά το τρένο τους αντέχει. Και αντέχει γιατί οι ράγες της εξουσίας δίνουν μεγάλη συνοχή. Όμως κάθε φορά διακυβεύεται αυτή η συνοχή όταν πάει να θυγεί και ο πυρήνας κάποιων θεμάτων που κάποιες συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παραμένει ακόμα με συνιστώσεις, έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία γιατί έχουν το αντίστοιχο ακροατήριο. Για παράδειγμα, η επένδυση στις Κουριές έχει μια ευαισθησία σε ένα ειδικό ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ και στην περιοχή της Χαλκιδικής αλλά και αλλού. Γι' αυτό ακριβώς αυτό το πίσω μπρος. Το οποίο όμως μπορεί προς το παρόν να λύνει προβλήματα εσωτερικής συνοχής του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει μέγα κακό γενικώς. Πάντως, επειδή μιλήσατε για ράγες εξουσίας, πολλοί ισχυρίζονται ότι ο Αλέξης Τσίπρας ξεσηκώνει σε εισαγωγικά επικοινωνιακά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ας θυμηθούμε και την τελευταία παρέμβασή του σε σχέση με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πιστεύετε ότι είναι έτσι? Ναι, φαίνεται και δεν το κρύβει ο ίδιος ότι προσπαθεί να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να μιμηθεί ή να αναπαράγει κανέναν του παρελθόντος. Άλλες οι εποχές, άλλα τα δεδομένα, άλλα τα αιτούμενα, άλλα τα κόμματα, άλλοι ηγέτες, άλλες οι κοινωνίες. Με αυτή την έννοια, ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να απευθυνθεί σε ένα κομμάτι των ψηφοφόρων μεγάλης ηλικίας που πραγματικά γοητεύονται από την παρουσία και του λόγου, όπως και όλοι μας, και εγώ προσωπικά, του Ανδρέα Παπανδρέου. Με αυτή την έννοια, θέλει όλα τα θετικά του Ανδρέα Παπανδρέου να τα καρποθεί προσωπικά και να πει αυτά κι εγώ αναπαράγω, την αντίστασή του, τα κατεστημένα. Σε όλους τους ξένους, τους βάρβαρους. Λοιπόν, που τότε πράγματι υπήρχαν και ξένοι και βάρβαροι, τώρα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Όλοι λένε ότι πρέπει να είμαστε μέσα, ειδικά σε αυτόν τον κόσμο τον ταραγμένο. Είναι η ασφάλειά μας, το λέει και ο Τσίπρας. Άρα είναι άλλη εποχή. Πώς θα αναπαραστήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου? Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η νέα γενιά, η οικονομία και η ανάπτυξη πλέον, όταν είσαι στην Ευρωζώνη, είναι τελείως διαφορετικά τα προτάγματα και τα δεδομένα από ότι τη δεκαετία του 70 και του 80. Με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι σήμερα η ανάπτυξη βεβαίως έχει, θα έλεγα, και ένα ιδεολογικό πρόσημο με την έννοια πόσο η ανάπτυξη προστατεύει το περιβάλλον, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, μοιράζει τον κοινωνικό που του παράγεται. Ασφαλώς. Αλλά σήμερα, όταν είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ίδια κυβέρνηση επικαλείται το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το ευρωπαϊκό δίκαιο και όλα τα κόμματα και κυβερνήσεις μέσα αυτό κινούμαστε. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να εφαρμόσουμε και σε αυτά τα πλαίσια να γίνουν και επενδύσεις. Όλα τα άλλα λοιπόν είναι ιδεολογήματα. Να. Θέλω λοιπόν να πω ότι εάν πράγματι πιστεύεις στην ανάπτυξη, πρέπει να τελειώσει με τα εσωτερικά ιδεολογήματα που ακόμα συντηρούνται στο ΣΥΡΙΖΑ, αν μπορεί να τελειώσει. Το ρίσκαρε μετά το δημοψήφισμα του καλοκαίρι του 2015, έδιωξε ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, φαίνεται ότι ετοιμάζεται να διώξει και ένα δεύτερο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτή είναι η αίσθησή μου. Καλά, μιλάνε και για ένα σχηματισμό, θα το δούμε αυτό. Αλλά επειδή αναφέρατε πρόσωπα του παρελθόντος και το τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, για εσάς, για τον χώρο της κεντροαριστεράς, η οποία βρίσκεται σε μια αναμπουμπούλα αυτό το διάστημα, προκειμένου να δούμε σε τι θα μετουσιωθεί. Αυτό δεν είναι επίσης ένας μπούσουλας, θα έπρεπε να είναι ένας μπούσουλας, γιατί εδώ βλέπουμε πολλά πρόσωπα από το παρελθόν, τα οποία διεκδικούν την ηγεσία. Θα σας απαντήσω αμέσως, απλώς να συμπληρώσω την απάντησή μου στο προηγούμενο ερώτημά σας. Η ανάπτυξη αργεί. Και αργεί ανεξάρτητα κυβέρνησης. Θέλω να το τονίσω αυτό. Τη δημοσιονομική ισορροπία σε έναν βαθμό την είχε πετύχει επώδυνα η χώρα το 2014. Ξαναβρισκόμαστε στο ίδιο σημείο και με χειρότερους όρους από το 2014. Όμως θέλει πολλές θυσίες για να διατηρηθεί αυτή η δημοσιονομική ισορροπία. Για να φτάσουμε στο σημείο της μεγάλης εκκίνησης της ανάπτυξης, γιατί χρειαζόμαστε ρυθμούς πολύ υψηλούς ανάπτυξης, όχι 0,5%. Θέλουμε πολύ δρόμο και καταρχάς θέλουμε πολιτική σταθερότητα και θέλουμε καθαρό πολιτικό πεδίο. Είναι το πρώτο και η βασική προϋπόθεση που δεν την έχουμε. Και το δεύτερο, θα σας πω ένα παράδειγμα. Το είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγείων Βορείου Ελλάδος. Το τελευταίο χρόνο είχαμε ακριβώς. Σε μια επίσκεψη που κάναμε ως κίνηση, μας το ανέλησε, αλλά το είπε και στην ομιλία του. Το τελευταίο χρόνο παρατήθηκε μια αύξηση οριακή στις εξαγωγές. Αυτό όμως δεν αφήνεται σε κανένα λόγο, αλλά γιατί έχουν γίνει πάρα πολύ φθηνά τα μεροκάματα και ασφαλιστικές φορές στη χώρα και η Ευρώπη, η Ευρωζώνη μπήκε σε κύκλο διψήφιας ανάπτυξης. Άρα λοιπόν το 65% των εξαγωγών μας είναι προς την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δημιουργείται μια ζήτηση. Αυτό βοήθησε τις εξαγωγές. Αυξήθηκαν όμως τριπλάσια οι εισαγωγές. Και δεν ήταν εισαγωγές. Αυτό δεν το ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, γιατί μη είπε τα νούμερα των εξαγωγών. Ο Πρωθυπουργός είπε αυτά τα νούμερα τα οποία ακούγονται καλά. Τα νούμερα όμως πρέπει να τα διαβάζεις όλα και να τα βλέπεις σφαιρικά. Αναφέρομαι τώρα ότι τριπλασιάστηκαν. Ωραία. Και ξανά άνοιξε το έλλειμμα του εξωτερικού εμπορισμού. Ξέρετε γιατί? Μας το εξήγησε και ο Πρωθυπουργός. Ακριβώς. Γιατί έγινε αυτό? Δεν έγινε για καταναλωτικά είδη όπως το παρελθόν πολυτελείας ή διπολυτελείας. Έγινε κυρίως για πρώτη ύλη.
Επειδή ακριβώς η βιομηχανία έχει νέες παραγγελίες για τους λόγους που είπαμε προηγουμένως, επειδή όμως στην Ελλάδα έχει καταστραφεί εκείνη η επιχειρηματικότητα που παρήγαγε τις πρώτες ύλες, ακόμη και ο ίδιος τα χρώματα αναγκάζεται να τα εισάγει. Για να μπορέσει να τα επεξεργαστεί και να κάνει εξαγωγή. Πάμε στο χώρο. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δομικό πρόβλημα διαρθρωτικό στην οικονομία για να αποκτήσει ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα και εξωστρέφεια. Να λοιπόν γιατί είναι πολύ μακριά ανάπτυξη, μακριά, και αυτό δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά όπως είπα όλα τα κόμματα. Ναι. Πείτε μας λοιπόν τώρα για το χώρο του κέντρου, για την κέντρο αριστερά και το εγχείρημα αυτό που επιχειρείτε. 5 Νοεμβρίου, αν χρειαστεί, θα έχουμε και δεύτερο γύρο. Κοιτάξτε να δείτε, δίπλα μας περνάει ο κ. Θεοδωράκης. Γιατί ελπίζω ότι θα τον έχω τώρα σε λίγο κοντά μου. Περιμένω, το είπαμε από πριν ότι ο κ. Θεοδωράκης είναι σήμερα στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης. Και έχει μια συγκέντρωση μετά ο κ. Θεοδωράκης, στην οποία θα βρεθούμε όλοι. Σας ακούω λοιπόν. Τι λέτε για αυτό το χώρο? Ναι, ο χώρος αυτός είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα πρωτίστως. Η κρίση δημιούργησε μεγάλες ανασφάλειες και μεγάλο θυμό. Πέραν το ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια ψύχρημη ανάλυση τι έφταξε και φτάσαμε στην κρίση, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν μπορούμε σήμερα να το εξαντλήσουμε. Όμως, όσο υπάρχει κρίση, η ανασφάλεια και η φοβία, ο κόσμος έλκεται από τα μεγάλα λόγια, τις μεγάλες υποσχέσεις και τις θεωρίες συνωμοσίας. Και κυρίως αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας θα αναπτύσσει η άκρα δεξιά και η άκρα αριστερά. Σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή ίδιον της χώρας μας. Παράδειγμα, η βασική συνωμοσία πάνω στην οποία χτίστηκε το αντιμνημονιακό μέτωπο και η σημερινή κυβέρνηση ήταν ότι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και στην Αίγυπτο και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου, μαζί με τη Μέρκελ, μαζί με τον Δουνουτού, μαγείρεψαν τα στατιστικά στοιχεία μέσα από την Εστάτ και τον Γεωργίου για να οδηγήσουν στην πτώχεια, στην πόρα και να την ξεπουλήσουν. Λοιπόν, εδώ ζούμε το εξής τραγικό. Ο κ. Πρωθυπουργός, απαντώντας προχθές σε μια ερώτηση, είπε ότι έχουμε αποδεχτεί τα στοιχεία της Ελστάτ. Τα έχει αποδεχτεί πλήρως τα στοιχεία του Γεωργίου. Πορευόμαστε και δουλεύουμε και έτσι είναι. Και όλοι οι προϋπολογισμοί ψηφίζουν. Όχι, θέλω να πω. Παραμένει όμως το στοιχείο της αβεβαιότητας. Ενώ τα στοιχεία της Ελστάτ και του Γεωργίου τα έχουν αποδεχτεί, δεν αποδέχονται τον ίδιο του Γεωργίου. Πιστεύετε ότι θα βγείτε δυνατοί μετά? Νομίζω ναι. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία. Υποστηρίζετε ξεκάθαρα κάποιον? Εγώ υποστηρίζω την πολιτική αυτή, της ανασύνδεσης και της ενότητας του χώρου. Αυτή την είχαμε προτείνει και το 2015 ως κίνηση, γιατί βλέπαμε ότι έρχονται εκλογές το καλοκαίρι του 2015 και είπαμε ότι όλος ο χώρος πρέπει να ενωθεί σε ένα εκλογικό σχήμα. Άρα είστε αισιόδοξος από την πορεία και είμαι, την θα έλεγα, συγκρατημένος αισιόδοξος. Υποστηρίζετε ξεκάθαρα κάποιον από τους 10 υποψηφίους? Κοιτάξτε, υπάρχουν στους υποψηφίους αρκετά σημαντικά πρόσωπα που μπορούν να βοηθήσουν. Ακόμη εσείς δεν έχετε καταλήξει. Ενδιαφέρει... Εσείς ο Γιάννης Μαγκριώτης. Ναι, όχι, θα ήθελα όμως από τη θέση μου να μην ταχθώ δημόσια υπέρ κάποιου, μάλιστα, γιατί δεν θέλω να βοηθήσω, δεν θέλω να ενισχύσω αυτό τον προσωπικό ανταγωνισμό. Θέλω την επόμενη μέρα να είμαστε όλοι μαζί πάλι. Με ενδιαφέρει περισσότερο ο πολιτικός διάλογος και η θέση. Και αν θέλετε, τις ενστάσεις τις δικές μας και για το ΠΑΣΟΚ του σημερινού, αλλά και για τα άλλα κόμματα του χώρου, είναι αυτό. Μέχρι ότι περισσότερο καταγγέλουν τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και λιγότερο παρουσιάζουμε τη δική μας πολιτική. Άρα αντί να μας καλεί ο κ. Τσίπρας να αποφασίσουμε ποιον θα πάμε, τον Μητσοτάκη ή αυτόν, πρέπει αυτοί να αποφασίσουμε ποιον θα πάνε. Αυτό όμως θέλει συγκροτημένη πολιτική και αυτό είναι το ζητούμενο του χώρου μας και της χώρας. Κύριε Εγώ γι' αυτό θα προσπαθήσω. Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου θα τα ξαναπούμε όπως εγώ με πολύ χαρά. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα υποδεχθούμε τον πρόεδρο του Πρωταμιού, τον Σταύρο Θεοδωράκη, ο οποίος αυτή την ώρα περιηγείται στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν με ενημερώσετε αν θα πάμε πρώτα σε διάλειμμα ή. Ναι, πάμε σε διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί.